Λοιπόν, κάποιοι. Να δούμε λίγο πώς κινούνται. Να ξεκινήσουμε, θέλετε, με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Υπήρξε ένα άρθρο ότι την προηγούμενη χρονιά 1 στα 10 μαγαζιά εστίασης έκλεισαν. Παντελή, λόγω της αύξησης, Γερμανία, ακριβώς στη Γερμανία, λόγω και του ότι ξαναυξήθηκε πάλι το ΦΠΑ αλλά και τα λειτουργικά έξοδα. Τι γίνεται εκεί, ναι, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη από την εποχή της πανδημίας, έτσι, στον χώρο της εστίασης στη Γερμανία. Το άρθρο που λες αναφέρεται από το 2020, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Έχουν κλείσει περίπου 24.000 χώροι εστίασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από την εποχή της πανδημίας. Ενισχύθηκε ο χώρος της εστίαση στην πανδημία, όπως έγινε και στην Ελλάδα, αλλά δεν άντεξαν όλοι και κυρίως μειώθηκε ο ΦΠΑ. Από 19% πήγε στο 7% στην εστίαση. Όμως, από την αρχή της χρονιάς, την αρχή του 2024, καταργήθηκε αυτό το μέτρο και πάλι από το 7% εκτοξεύτηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση στη Γερμανία στο 19%. Εκεί που αυτό ήταν, που δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Εκεί που ήταν δηλαδή, εκεί που ήταν, Παντελή. Εκεί που ήταν, επανήλθε. Uh-huh. Από ό,τι καταλαβαίνετε, την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας με την ενέργεια, ακρίβεια στα υλικά, έλλειψη προσωπικού, δεν βρίσκουν προσωπικό στην εστίαση για να λειτουργήσουν. Όλα έχουν ανέβει. Α, ούτε στη Γερμανία βρίσκουν, Παντελή. Ούτε στη Γερμανία βρίσκουν. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει προσωπικό. Τα ίδια προβλήματα έχουμε, μην νομίζετε. Όλοι οι επιστήμονες. Ναι. Ειδικά με το προσωπικό. Οπότε πάρα πολλά καταστήματα εστίασης κλείνουν. Τι βλέπω εγώ, γιατί μένω σε μια περιοχή η οποία έχει εκατοντάδες εστιατόρια, θα έλεγα, στο κέντρο του Βερολίνου. Πάρα πολλά καταστήματα εστίασης δεν ανοίγουν τις καθημερινές. Ανοίγουν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Παντελή, βγαίνει Παρασκευής... όμως αυτό, δηλαδή με το ενίκιο γένεις. Δεν ξέρω, για να το κάνουν, μάλλον τους γένει έτσι. Δηλαδή το να κλείνουν κάποιες μέρες και να ανοίγουν μόνο Σαββατοκύριακα. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά βλέπω ότι αυτό εξαπλώνεται. Δηλαδή όσο πάει βλέπω και περισσότερους. Δευτέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις να πας έξω. Έτσι. Δηλαδή Δευτέρα πια όλοι πια κλείνουν. Στο Βερολίνο τώρα λέμε, το συνεχίζει. Που είναι και το κέντρο του κόσμου. Έτσι, δηλαδή έρχει, είναι παντού είναι αυτό, Γιάννη. Ναι. Τι είναι να μαγειρεύουν πλέον σπίτι τους, Παντελή. Πιο πολλά μαγαζιά. Εδώ θα μας πει και ο Σερχίος Καμαθάς. Το delivery δεν υπήρχε στη Γερμανία. Δεν υπήρχε το delivery. Το delivery άρχισε να υπάρχει την εποχή της πανδημίας και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ με τις γνωστές εταιρείες που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Μην πούμε τα ονόματά τους. Είναι γνωστές αυτές οι εταιρείες. Ακριβώς το ίδιο. Δεν υπήρχε delivery στη Γερμανία. Τώρα μαθαίνουν να παραγγέλνουν απ' έξω και να τρώνε σπίτι τους. Επίσης δεν υπάρχει πολύ το έτοιμο φαΐ στα σούπερ μάρκετ που παίρνεις και βάζεις στο microwave. Έτσι. Δεν υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Μαγειρεύουν. Αλλά μαθαίνουν και το delivery τα τελευταία 2 χρόνια.